Οι πρόσφυγες που σειραίουν κατά χιλιάδες στην Ιδωμένη αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον. Το ταξίδι τους είναι μεγάλο και άγνωστο. Θέλουν απλά να φύγουν από την Ελλάδα για να βρουν σε άλλες χώρες δουλειά και ένα σπίτι για να μείνουν. Οι γυναίκες εδώ ανησυχούν πολύ, ενώ τα παιδιά τρέχουν ανέμελα στα χωράφια, νομίζοντας ότι κάνουν διακοπές. Ο καιρός πλέον δεν είναι σύμμαχος και τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ, μιας και οι περισσότεροι έχουν καλοκαιρινά ρούχα. Οι σκηνές που έχουν στηθεί δεν αρκούν για να προστατεύσουν όλο τον κόσμο και πολλοί πρόσφυγες αναγκάζονται να διανυκτερεύσουν έξω στη βροχή. Βρισκόμαστε στην Ιδωμένη, στο τελευταίο σταθμό των προσφύγων. Ωστόσο, η οδύσσια αυτών των ανθρώπων συνεχίζεται και μετά από εδώ. Στον πρόχειρο καταβλισμό στην Ιδωμένη, η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, με τη συμμετοχή των γιατρών χωρίς σύνορα, των γιατρών του κόσμου και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων, προσπαθούν να βοηθήσουν τους πρόσφυγες. Βοηθάμε κάθε μέρα τους πρόσφυγες που έρχονται κατά χιλιάδες με τα λεωφορεία. Η κατάσταση εδώ είναι επικίνδυνη. Τραγικό φαινόμενο. Ναι. Τραγικό φαινόμενο που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Όσοι έχουν λεφτά, και γιατί έχουν ορισμένη λεφτά από αυτούς τους πρόσφυγες, πηγαίνουν και βρίσκουν μαφία και τα λοιπά και τους διοχετεύουν και μέσα από τη Βουλγαρία. Δεν υπάρχει μόνο, αλλά δεν υπάρχει τόσος αριθμός ο οποίος είναι εδώ συνειδωμένοι. Αυτή είναι η ζωή που περνάνε εδώ. Είναι μια δύσκολη ζωή. Πάρα πολύ. Προπατός για αυτούς. Ρούχα ζητάνε και έχουν μόνο καλοκαιρινά. Ακόμα χειμωνιάτικα δεν θέλανε για να τους δώσουν. Ειδικά με αυτές τις καιρικές συνθήκες τώρα τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα για τα γυναικόπαιδα κυρίως. Τα παιδιά υποφέρουν. Αυτή η γυναίκα από τη Συρία μας εξηγεί πως το παιδί της έχει σήμερα το γάλα, ωστόσο φοβάται πως τις επόμενες ημέρες δεν θα έχει να του το δώσει. «Είμαι μόνη μου και είναι χειμώνας. Πώς θα τα βγάλω πέρα?» αναρωτιέται και πηγαίνει να μείνει στο λεωφορείο. Μικρά συνεργεία με γυναίκες, μαμάδες και γιαγιάδες έχουν στηθεί στα γύρω χωριά. Στις κουζίνες των σπιτιών τους μαγειρεύουν φαγητά για τους πρόσφυγες. Ο Δήμος Παιωνίας οργανώνει την ανθρωπιστική βοήθεια που φτάνει στην Ιδωμένη και το μεγάλο πρόβλημα είναι η καθαριότητα. Ο Δήμαρχος Παιωνίας έκανε προτάσεις, ωστόσο ήταν έτοιμος να δεχθεί το προσφυγικό κύμα. Το πρόβλημα είναι τώρα ότι έρχονται σωριδών τα λεωφορεία. Το πρόβλημα μετατίθεται από τα νησιά, όπως ακούτε κατά καιρούς που λένε ότι στα νησιά ή στη Μυτιλίνη ή στην Κο ή οπουδήποτε σε άλλο νησί από τη μεριά, από τα παράλια της Τουρκίας ακούγονται αριθμοί. Αυτή η συσσόρευση των αριθμών καταλήγει στην Ιδωμένη που πραγματικά έρχονται τα λεωφορεία και έχουμε πει ότι θα πρέπει να ρυθμίσουμε την κυκλοφορία ούτως ώστε να μην συσσωρεύονται στην Ιδωμένη. Συσσωρεύοντας στην Ιδωμένη, αυτό που είδατε και το βλέπετε και το έχουμε εντοπίσει από καιρό και εμείς, είναι το θέμα με τα σκουπίδια.